Ξέρετε, το σώμα μας χάρη σε έναν εντός εισαγωγικών εσωτερικό θερμοστάτη διατηρεί τη θερμοκρασία του σταθερή μεταξύ των 36 και 6 και των 37 βαθμών Κελσίου περίπου. Όταν ανεβάζουμε πυρετό, ο θερμοστάτης αυτός ρυθμίζεται κατά κάποιον τρόπο σε υψηλότερη θερμοκρασία. Δεν υπάρχει καθολικά αποδεικτό όριο θερμοκρασίας πάνω από το οποίο θεωρούμε πως κάποιος εμφανίζει πυρετό. Διάφορες πηγές θέτουν το όριο αυτό μεταξύ των 37 και 5 και των 38 και 3 βαθμών Κελσίου. Το έμβριο φαίνεται από μελέτες πως το πρώτο τρίμηνο παρουσιάζει μια σχετική ευαισθησία όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία. Έχει διατυπωθεί άποψη πως αν η Άγκυος εμφανίσει υψηλό πυρετό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κατά το πρώτο τρίμηνο, ενδέχεται να αυξηθούν οι πιθανότητες το μωρό να εμφανίσει ανατομικές ανομαλίες στον εγκέφαλο, στον οτιό μυελό και στην καρδιά. Άλλες μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η εκδήλωση πυρετού στο πρώτο τρίμηνο συνδέεται και με αυξημένες πιθανότητες αποβολής. Όμως τα συμπεράσματα αυτά αμφισβητούνται έντονα από την επιστημονική κοινότητα. Το έμβριο στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο παρουσιάζει αντοχή στην έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία, οπότε η καταγραφή πυρετικής κίνησης τότε δεν συνδέεται με την εμφάνιση προβλημάτων στο μωρό. Αν εμφανίσετε πυρετό στο πρώτο τρίμηνο, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως το μωρό σας θα εμφανίσει οπωσδήποτε ανατομικά προβλήματα. Αυτά άλλωστε σε σημαντικό βαθμό διαγιγνώσκονται ειδικά στο υπηρχογράφημα β' επίπεδο. Είναι αναγκαίο να έχουμε πάντα υπόψη μας πως ο πυρετός είναι ένα σύμπτωμα μιας υποφόσκουσας παθολογίας. Έτσι, η θεραπεία που θα σας χορηγηθεί εξαρτάται από την παθολογία αυτή. Εξάλλου, κατά την κοίηση, είναι ασφαλής η χορήγηση συγκεκριμένων αντιπυρετικών φαρμάκων. Κατά τον τρόπο αυτό, διατηρείται ο έλεγχος της συμπτωματολογίας. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τον πυρετό στην εγκυμοσύνη, κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε το σύνδεσμο σε ένα σχετικό μας άρθρο. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.